να μείνει στα Σκόπια, γιατί σύμφωνα με τους Σκοπιανούς αλλά και τις μαρτυρίες των ίδιων των προσφύγων έχουν επιστρέψει όλοι. Προς το παρόν θα ήθελα να κάνω μια αρχική δήλωση, διότι βλέπω ότι ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα ενδεχομένως, επειδή βρισκόταν στην Ιδωμένη, έχει πιαστεί αδιάβαστος. Παίξατε το απόσπασμα των δηλώσεων του κυρίου Μπαλτά, από τις οποίες προκύπτει ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Το δεύτερο το οποίο όμως θέλω να πω, επειδή πήγε στην Ιδωμένη και λέει ότι είδε μόνο έναν άνθρωπο από τον Κερκνό, υποθέτω ότι ο κύριος Μητσοτάκης γνωρίζει ότι και οι αστυνομικοί και οι στρατιωτικοί και τα κλιμάκια του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και το κλιμάκιο του Κελπνό, αλλά και ακόμα και οι περιφέρειες και οι Δήμοι, όλοι αυτοί είναι το ελληνικό κράτος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί ο κύριος Μητσοτάκης και τι παιχνίδι θέλει να παίξει. Πάντως δεν κάνει καλό στη χώρα με αυτές τις δηλώσεις. Τώρα για τους πρόσφυγες, κύριε Κυρίτση, έχετε εικόνα πόσοι έχουν μείνει στα Σκόπια? Δεν έχουμε αυτή την εικόνα αυτή τη στιγμή. Το μόνο το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι σε καμία επίσημη πύλη εισόδου στη χώρα δεν έχει διατυπωθεί κάποιο αίτημα επανεισδοχής, το οποίο, όπως έχει πει η κυβέρνηση, θα το επαναεξετάσει και θα πράξει τα νόμιμα. Ναι, αλλά εδώ λένε ότι άνοιξαν τρύπα στο φράχτη Σκοπιανή και τους πέρασαν πίσω. Αυτό δεν μπορώ δεν να μιλάνε το για επίσημη εγώ. Καταγραφή ότι τους επέστρεψαν με επίσημη διαδικασία και εσείς μας λέτε ότι δεν έχει γίνει κανένα αίτημα ακόμα. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω εγώ, αλλά θα μου έκανε εντύπωση να επικαλείται η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας κάποιο είδος νομιμότητα και ταυτόχρονα να έχουμε ρεπορτάζ ότι κάνουν οι ίδιοι τρύπα στον φράχτη που έχουν στήσει για να περάσουν. Είπαν, εντάξει. Κύριε Κυρίτση, στο ρεπορτάζ που είδαμε. Ναι, μου κάνει εντύπωση σχετικά με την πολιτική διάσταση η οποία προσπαθεί να δώσει ηγεσία της γείτονος χώρας. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι γύρω στα 200 άτομα νωρίς το πρωί, τα οποία εκτιμάται ότι ήταν η ουρά της χθεσινής πορείας, η οποία αποκόπηκε από τις δυνάμεις τις αστυνομικές της Φύρομ, οι οποίες στο μεταξύ αναπτύχθηκαν σε εκείνη την περιοχή. Έμεινε εκεί το βράδυ σε ένα χωράφι από ό,τι έχω μάθει και το πρωί με το πρώτο φως τους απόθυσαν, εν πάση περιπτώσει, για να γυρίσουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, αυτή είναι η πληροφορία και αφορά γύρω στα 200 άτομα. Δεν έχω άλλη πληροφορία και στις επίσημες εισόδους της χώρας δεν έχει διατυπωθεί τέτοιο είδους. Πίσω από το φυλάδιο, κύριε Κυρίτση, ξέρετε ποιος βρίσκεται. Επίσης υπάρχουν 70 περίπου συλληφθέντες, οι οποίοι ήταν από μη κυβερνητικές οργανώσεις, τηλεοπτικά συνεργεία, δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερς. Ναι, μιλήσαμε και μαζί τους και χθες στο δελτίο. Και από αυτούς το είδαμε και στο ρεπορτάζ. Επίσης δεν έχουν επιστρέψει. Ναι. Οι Έλληνες τουλάχιστον με τους οποίους μιλήσαμε έχουν επιστρέψει. Στο φυλάδιο τώρα, κύριε Κυρίτση. Οι περισσότεροι όντως έχουν επιστρέψει. Να πάμε λίγο εκεί, γιατί υπήρχε μια επισήμανση στο κείμενο ότι δεν πρέπει να πέσει το φυλάδιο στα χέρια δημοσιογράφων και αστυνομικών. Ποιος είναι πίσω από αυτό το φυλάδιο και αν αυτή η επισήμανση σας λέει κάτι για την ταυτότητά τους? Εντάξει, είναι προφανές ότι κάποιος ο οποίος φτιάχνει ένα τέτοιο είδους φυλάδιο προφανώς δεν θα θέλει αυτό να κυκλοφορήσει στις αρχές ή στους δημοσιογράφους. Αυτό δεν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Ένα πράγμα το οποίο προηγουμένως όμως πρόσεξα και δεν το είχα προσέξει προηγουμένως ήταν το border police το οποίο αναφέρεται και το οποίο μου φαίνεται μεταφρασμένο στα ελληνικά από άλλη γλώσσα, διότι στα ελληνικά δεν χρησιμοποιούμε την έννοια border police. Δεν ξέρω ούτε από εσάς την έχω ακούσει ποτέ. Δηλαδή ίσως ξένοι ακτιβιστές, κύριε Κυρίτση, να βρίσκονται πίσω από αυτό? Δεν το γνωρίζω, πάντως αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση. Επίσης είδα ότι στην Γερμανία έχει γίνει ένας θόρυβος σχετικά με το όνομα του πρώην Υπουργού, του Χριστιανοδημοκράτη, που αναφέρεται σε αυτό το φυλάδιο. Ναι, διάβασα τις δηλώσεις του που λέει ότι δεν το οργάνωσε αυτός, αλλά όπου καταλαβαίνει την ενέργεια, ας πούμε. Και... Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.